πιστεύω. Έχουμε σημαία την ελληνική και ό,τι πιστεύω την εβραϊκή. Έχουμε σημαία την ελληνική και ό,τι πιστεύω την εβραϊκή. Έλληνες οι οποίοι ζητούν να γίνει τι. Αυτό που επιτάσσει το Σύνταγμά μας για τόσο θέματα υψηλής σημασίας να γίνει δημοψήφισμα και να αποφασίσει ο ελληνικός λαός εάν θέλει, δεν θέλει, εν πάση περιπτώσει τι έγινε. Γιατί φοβάται ο κ. Πρωθυπουργός. Φοβάται και δεν ζητάει δημοψήφισμα. Κάθε μια εταιρεία, μην έρθει το δέλα με άγχο να μιλήσουμε. Προηγουμένως, πω κάτι θέλω να καταγγείλω στον ελληνικό λαό, τα ΜΑΤ και την αστυνομία, η οποία εξασκεί έμεση ψυχολογική βία και τρομοκρατία, είναι εδώ στιγμή 5 αυτοκίνητα το ΜΑΤ και γύρω στις 10 δημιουργίες. Απειλούν τους πολίτες στα γυναικόπαιδα και εξασκούν ψυχολογική βία. Καλά. Νομίζω ότι πήραμε μια γεύση από τα πόδια του Ιερνικού. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν κι άλλες. Θα πρέπει να μάξουμε, δεν ξέρω αν έχει κάτι.
Τμήμα της Βουλής,
όταν έχει φύγει ο περισσότερος ελληνικός λαός. Και γυρνάμε πίσω μετά και βλέπουμε νόμο του κράτους στο Α, νόμο του κράτους στο Β, το Γ κλπ. Είναι γνωστά τα κόλπα τους και τα δετρύπια τους και δεν μας ξεγελούν. Τα ξέρουμε πολύ καλά. Λοιπόν, έχουν λοιπόν βγει έξω από τα ρούχα τους και ιδιαίτερα ο πρωθυπουργός, έχω έγκυρες πληροφορίες. Αυτοί οι κύριοι νομίζουν ότι εμείς δεν πληροφορούμαστε και δεν ξέρουμε τι γίνεται και ότι δεν υπάρχουν εκεί μέσα άνθρωποι δικοί μας που είναι και μέσα στα σώματα αλλά και μέσα στο κοινοβούλιο και γύρω από τον πρωθυπουργό που μας ενημερώνουν καθημερινά το τι γίνεται. Έτσι νομίζουν αυτοί οι κύριοι. Ας τους αφήσουμε να το νομίζουν. Ας τους αφήσουμε να το νομίζουν. Δεν χρειάζεται να ξέρουν όλα ακριβώς τι γίνεται και πώς γίνεται και τι ξέρουμε και τι δεν ξέρουμε και ποιοι είμαστε και ποιοι δεν είμαστε. Ας νομίζουν ό,τι θέλει. Ό,τι θέλουν οι κύριοι. Λοιπόν, δεν μπορούν να καταλάβουν πως 500.000 άτομα που είμαστε καθημερινά εδώ μετά τις 6-7 το απόγευμα δημιουργούμε τόσο θόρυβο, τόση δημοσιότητα και επιμένουμε. Αυτοί νομίζουν ότι θα έρθουμε εδώ πέρα μία μέρα, δύο μέρες και θα βαρεθούμε και θα φύγουμε. Αν δεν ξέρουν τι εστί καλόγεροι και δεν ξέρουν τι εστί ελληνικός λαός, πραγματικός ελληνικός λαός. Έτσι δεν είναι. Έχω πει και άλλες φορές, το ξαναλέω για πρώτη φορά. Ο ελληνικός λαός είναι γνωστός για την ανδρεία του και για όλα τα προτερήματά του. Και σε τόσο μεγάλο βαθμό που κάποιος μεγάλος και σύγχρονος άνδρας της εποχής μας, ο Τσόρτσι, να πει τι, ότι όχι ότι είναι οι Έλληνες πολεμούσαν ήρωες, αλλά τι, ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες. Είναι τόσο ηρωικοί οι Έλληνες. Ανοίξτε λίγο, ανοίξτε λίγο για να περάσω. Ανοίξτε παρακαλώ. Ανοίξτε. Να πει λοιπόν ο Τσόρτσιλ ότι όχι ότι οι Έλληνες πολεμούσαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες, όλοι οι ήρωες δηλαδή όλου του κόσμου, πολεμούσαν Έλληνες. Δηλαδή όποιος πολεμάει ηρωνικά, ηρωικά σε όλο τον κόσμο, αυτός είναι Έλληνας. Διότι μόνο οι Έλληνες είναι πραγματικοί ήρωες. Οι ήρωες λοιπόν πολεμούν σαν τους Έλληνες. Έχω πει λοιπόν και παραλαμβάνω. Αυτός ο ένδοξος και ηρωικός λαός με την μακραίωνη ιστορία του έχουν καταφέρει αυτοί οι κύριοι που κυβερνάνε έχουν καταφέρει λοιπόν να τον αποκοιμήσουν. Έχουν καταφέρει με πολλούς και ποικίλους τρόπους να τον ευνουχίσουν πνευματικά και αδιαφορεί σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού λαού για τα σοβαρά θέματα εθνικά, κοινωνικά, πολιτικά, εκκλησιαστικά κλπ. Κοιμάται δηλαδή το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού λαού. Αυτό είναι βέβαιο. Γιατί οι κύριοι αυτοί δουλεύουν χρόνια για να το κοιμήσουν. Και βέβαια έχουν και την εξουσία στα χέρια τους, έχουν και τις τηλεοράσεις και τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και το κατευθύνουν σχετικά εύκολα. Γιατί? Γιατί κάνουνε, μας κάνουν μάλλον πλήση κεφάλου καθημερινά. Καθημερινά μας κάνουν πλήση κεφάλου μέσα από τις εφημερίδες, μέσα από τα περιοδικά, μέσα από την τηλεόραση και περνάνε αυτό που θέλουν να περάσουν. Κοιμάται λοιπόν ο ελληνικός λαός, το μεγαλύτερο τμήμα. Αλλά έχω πει όμως και το ξαναλέω ότι ο ελληνικός λαός είναι ένα λεοντάρι. Ένα μεγάλο και δυνατό λεοντάρι το οποίο κοιμάται. Κοιμάται, είναι σίγουρο αυτό ότι κοιμάται. Αλλά πού θα πάει όμως,
Πού θα πάει όμως, δεν θα ξυπνήσει αυτό το κοιμόμενο λεοντάρι. Δεν θα ξυπνήσει. Τι λέτε, θα ξυπνήσει. Εγώ πάντως είμαι σίγουρος. Άμα ξυπνήσει λοιπόν, αλίμονο σε όποιο ζωάκι βρεθεί κοντά του. Αλίμονο σε όποιο ζωάκι, όσο χαριτωμένο και αν είναι αυτό το ζωάκι, βρεθεί κοντά του στο λιωτάρι. Θα το κατασπαράξει με τα δόντια του. Θα το κατασπαράξει με τα δόντια του. Λοιπόν, θα ξυπνήσει κάποτε ελληνικός λαός και θα δουν αυτοί οι κύριοι τι σημαίνει ελληνικός ορθόδοξος λαός. Θα το δω και σύντομα. Θα το δω στα τέλη Σεπτεμβρίου που θα γίνει αυτή η φανταστική, μεγάλη, όσο ποτέ άλλοτε πανελλαδική συγκέντρωση στο πεδίο του Άρεως. Και όπως σας είπα προηγουμένως, ήδη η ιεραρχία έχουμε έγκυρες πληροφορίες ότι θα ταχθεί στο πλευρό μας και όχι μόνο θα πρωτοστατήσει για αυτή τη συγκέντρωση. Δεν είναι μακάρι, διότι είμαστε σίγουροι. Το ότι είμαστε εδώ, επαναλαμβάνω, εδώ, κοιτάξτε να δείτε, σας το είπα και άλλη φορά, το ξαναλέω. Εδώ είμαστε η κορυφή του παγόβουνου. Δεν είμαστε μόνο εμείς που είμαστε κατά της ΕΚΕ, διότι ξέρετε πολύ καλά και εσείς και αυτοί οι κύριοι, πριν ένα μήνα, σε 9 του μηνός, ήμασταν 30.000. Και πριν 3 μήνες το Μάρτιο περίπου, στις 31 Μαρτίου του 1997, ήμασταν 50.000. Άρα λοιπόν δεν είμαστε μόνο εδώ 500. Εμείς απλώς πήραμε μια πρωτοβουλία, πήραμε μια ιδιωτική πρωτοβουλία, έτσι. Θα κάνουμε μια προειδοποιητική διαμαρτυρία, προειδοποιητική, σε αυτούς τους κυρίους που βρίσκονται εκεί μέσα. Και να τους πούμε ότι ο ελληνικός λαός δεν εφησύχασε, δεν κοιμήθηκε, αλλά συνεχίζει να ενδιαφέρεται και συνεχίζει να μιλάει για τη συνθήκη ΣΕΚΕ. Και αφού εσείς δεν το ενημερώνετε, όπως είχατε καθήκον, παίρνουμε εμείς αυτή την πρωτοβουλία και είμαστε εδώ πέρα 7 μέρες τη βδομάδα με τα πανό, με τα συνθήματα, με τα έντυπα. Έχουν φύγει μέχρι στιγμής 150.000 έντυπα. 150.000 έντυπα έχουν φύγει αυτές τις 7 μέρες από εδώ. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτοί οι 150.000 έντυπα θα έχουν πληροφορηθεί αναλογικά τουλάχιστον 300.000, διότι ένα έντυπο πάει σε ένα σπίτι που τουλάχιστον έχει 2 άτομα. Και αν μη τι άλλο, αν όχι 4 ή 5. Και αυτά μετά βγαίνουν φωτοτυπίες και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε να βγάλουμε έντυπα. Άρα λοιπόν, με μαθηματική ακρίβεια, όλο το καλοκαίρι, μέχρι να περάσει το καλοκαίρι, ακόμα 2 μήνες περίπου, είμαι σίγουρος ότι θα έχουν φτάσει αυτά τα έντυπα και αυτές οι διαμαρτυρίες μας σε όλη την Ελλάδα. Και μέσα από τα έντυπα, και μέσα από τα κανάλια, και μέσα από τις εφημερίδες, και μέσα από τα περιοδικά και παντού. Οπότε πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Άρχισε να ενημερώνεται ο ελληνικός λαός, άρχισε να ευαισθητοποιείται, με παίρνουν, το ξέρετε πολύ καλά, και όσοι είστε πολύ κοντά μου, ότι μας παίρνουν και με παίρνουν καθημερινά από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Όσοι δεν πιστεύουν μπορούν να δουν τα τηλεγραφήματα και τα μηνύματα που έχω στο τηλεφωνητή, στα γραφεία μας, στον ΑΕΚΟΣΜΑ. Με παίρνουν από Αυστραλία, με παίρνουν από Αμερική, με παίρνουν από Γερμανία, με παίρνουν από Ολλανδία, με παίρνουν από πολλά μέρη του κόσμου, της Ευρώπης και του κόσμου. Λοιπόν, που σημαίνει ότι συνεχίζεται να ενημερώνεται και να ευαισθητοποιείται και ο ελληνικός λαός, αλλά και η κοινή γνώμη όλου του κόσμου. Όσο αυτοί οι κύριοι συνεχίζουν να μην θέλουν να ενημερώσουν ουσιαστικά όμως και αντικειμενικά και επαρκώς τον ορθόδοξο ελληνικό λαό, για αυτό το τόσο σπουδαίο και σημαντικό θέμα που είναι η συνθήκη ΣΕΚΕΝ, αυτή την αντισυνταγματική και εθνοκτόνα συνθήκη ΣΕΚΕΝ, τόσο εμείς θα συνεχίζουμε να διαμαρτυρόμεθα ειρηνικά και φιλήσυχα και θα ζητάμε
να γίνει ουσιαστική και αντικειμενική ενημέρωση του ελληνικού λαού και να γίνει δημοψήφισμα. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογο, ούτε τίποτα παράνομο. Ζητάμε βάσει του συντάγματός μας, όπως επιτάσσει το σύνταγμά μας το ελληνικό, για τέτοια θέματα υψίστης εθνικής σημασίας, κέρια, να αποφασίζει ο ελληνικός λαός. Εξάλλου, αγαπητοί μου αδελφοί, τι έχει να φοβηθεί ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός? Εάν είναι τόσο πολύ καλή η συνθήκη και αν τόσα πολλά καλά προσφέρει αυτή η συνθήκη, τι έχει να φοβηθεί? Γιατί δεν ορίσει δημοψήφισμα? Γιατί? Είναι λοιπόν ευνόητο ότι δεν ορίσει δημοψήφισμα, διότι φοβάται τον ελληνικό λαό ότι θα καταψηφίσει αυτή την κατάρτιστη συνθήκη Σέγγεν. Εδώ και τώρα δημοψήφισμα! 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 Εδώ! Θέλετε τη Σέγγεν! Όχι! Θέλετε τη συνθήκη Σέγγεν! Όχι! Θέλετε τη συνθήκη Σέγγεν! Όχι! Εδώ και τώρα δημοψήφισμα! Εδώ και τώρα δημοψήφισμα! Εδώ και τώρα δημοψήφισμα! Εδώ και τώρα δημοψήφισμα! Θέλετε τη Σέγγεν! Όχι! Θέλετε τη συνθήκη Σέγγεν! Όχι! Θέλετε τη συνθήκη Σέγγεν! Όχι! Κάτω η Χούντα! Είναι δίκαιος, είναι δυνατός, είναι ουσιαστικός, είναι αντικειμενικός και ξέρουμε τι κάνουμε και κουβαδίζουμε. Δεν είμαστε μόνοι μας, εμείς εδώ είμαστε η κορυφή του Παγόβουνου. Πίσω από εμάς υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, πιστοί Έλληνες και πιστοί, οι οποίοι είναι μαζί μας και το έχουμε αποδείξει επανειλημμένες φορές. Πρώτον. Δεύτερο, έχουμε έρθει σε επαφή με Μητροπολίτες σε όλη την Ελλάδα, νέου και παλαιού ημερολογίου. Έχουμε έρθει σε επαφή με φορείς, με ηγουμένους του Αγίου Όρους, των Μετεών κλπ. Και είμαστε όλοι σχεδόν έτοιμοι για ένα φοβερό πανελλαδικό συναντητή, το οποίο θα γίνει τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου κατά της συνθήκης Σέγγεν. Εδώ αυτή τη στιγμή κάνουμε μια προειδοποιητική διαμαρτυρία για να πούμε, να ζητήσουμε μάλλον από τον Πρωθυπουργό και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Στεφανόπουλο, να μην υπογράψει το προεδρικό διάταγμα κατά της συνθήκης Σέγγεν, πρώτον, και δεύτερον, να ορίσει να γίνει δημοψήφισμα. Να γίνει ουσιαστική και αντικειμενική ενημέρωση η κυρία του ελληνικού λαού και στη συνέχεια να γίνει δημοψήφισμα να αποφασίσει ο λαός, για αν θέλει να υποδουλωθεί και να φακελωθεί με αυτό. Υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό που λέτε ότι ζητάτε εσείς τώρα να το ζητήσει επισήμως και η ίδια η ηγεσία της Εκκλησίας? Βεβαίως. Στις 15 του μηνός, τρέχοντος μηνός, συνέρχεται η ιεραρχία της Ελλάδος για να συζητήσει αυτό το καυτό θέμα για τη συνθήκη Σέγγεν. Και είμαστε σίγουροι από τα καιρόδους πληροφορίες ότι θα ταχθεί δίπως στο πλευρό μας. Και μάλιστα το λέμε και σαν είδηση από πληροφορίες Σέγγεν που έχουμε, ότι η Ιερά Σύνοδος, η ιεραρχία, όλη η ιεραρχία θα ταχθεί στο πλευρό μας και μάλιστα αποκριστατεί σε αυτό το πραγματικό συλλογητήριο που θα γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου. Από την πλευρά του πολιτικού κόσμου, εσείς
αυτές οι επαφές, κάποιες επαφές πρέπει να έχετε αυτές τις μέρες. Έχει αλλάξει κάτι από τις τάσεις. Ναι, εννοείται από τη θέση, από τα κόμματα, από τα διάφορα κόμματα. Ή από όλα τα κόμματα. Και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από το κυβέρνημα. Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, ψηφίστηκε με 142 ψήφους, που είναι σχετική πλειοψηφίστηκε από την πάνω από το 51. Περίπου κυμαίνονται εκεί γύρω τα ποσοστά. Απλούστατα κάποιοι από τους απόντες έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους και έχουν ταχθεί και αυτοί στο πλευρό μας. Δηλαδή όλο και αυξάνεται ο αριθμός αυτών των βουλευτών οι οποίοι δεν θέλουν τη συνθήκη σε έγκαιρ. Κάποιον θα πείτε μου εσείς με ποιον να μιλήσω. Πείτε μου εσείς, πείστε νέα κοπέλα. Κοιτάξτε, η συνθήκη Σέγγεν είναι η πλήρης υποδούλωση ψυχής, πνεύματος και σώματος. 400 χρόνια μας εσκλάβει στους Τούρκους. Κάποια στιγμή είχαμε πίδα να ελευθερωθεί. Το κάναμε με τους 300. Εσύ να μιλήσεις. Να μιλήσεις θέλεις. Όχι. Είναι λίγοι και αυτοί που προδοσιάσαν στην ελευθερία. Σήμερα όμως δεν πρόκειται ποτέ να ελευθερωθούμε εάν υπογραφεί αυτή η συνθήκη. Να βαθεί και το γραφείο σου. Είσαι ένας νέος άνθρωπος που είναι στην ηλικία, όπως ήταν δεν υπάρχουν πολλοί εδώ, υπάρχουν αρκετοί. Εσύ τι θα έλεγες στους νέους τους άλλους που δεν έχουν έρθει για αυτή τη συνθήκη. Θα έλεγα να ενημερωθούν, να μάθουν τι είναι αυτή η συνθήκη, γιατί κρύβει πολλές παγίδες και για την ατομική μας ελευθερία, αλλά και για το ελληνικό λαό ολόκληρο. Και πρέπει να ξυπνήσει όλος ο κόσμος, να γίνει σωστή ενημέρωση όλου του λαού και να γίνει τελικά δημοψήφισμα. Γιατί ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα που απειλεί και το ίδιο το Σύνταγμα και το καταργεί, πρέπει να το κρίνει όλος ο λαός. Και όχι ο Πρωθυπουργός ή το Υπουργικό Συμβούλιο μόνο. Και πρέπει και οι ιερείς όλοι από το βήμα να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό. Δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Οι ιερείς πρέπει να το κάνουν αυτό. Πάτερ Μάξιμο, κάτι τελευταίο. Μέχρι πότε θα συνεχίσει την κινητοποίησή σας? Εμείς συνεχίζουμε επαόριστα την κινητοποίησή μας, μέχρι ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, εκτός αν προκύψει κάτι έκτακτο. Σήμερα σκοπεύετε να κάνετε μια πορεία. Ναι. Και οι πορείες αυτές θα συνεχίζονται κάθε μέρα. Χθες είχαμε κάνει πορεία στην Ομόνια, εχθές είχαμε κάνει, μάλλον με συγχωρείτε, πριν τρεις μέρες είχαμε κάνει στην Ομόνια, προχθές είχαμε κάνει στο σπίτι του Πρωθυπουργού, σήμερα είχαμε, εχθές είχαμε κάνει στην Πλάκα κλπ. Και σήμερα θα πάμε κάπου αλλού. Το θέλω να καταγγείλω σε όλο τον ελληνικό λαό την ψυχολογική βία και τρόμο των οποίων εξασκούν τα ΜΑΤ στους άοπλους πολίτες, στα γενικόπεδα, διότι είναι κάτι το πρωτοφανές. Σε μια ειρηνική και φιλήσυχη διαμαρτυρία που κάνουμε, να υπάρχουν εδώ πέρα δεκάδες, εκατοντάδες, θα έλεγα, λεπτομέρειες των ΜΑΤ, τα οποία συγχρόνως να μας απειλούν συνέχεια και πολλά άλλα άτομα. Και εμένα, ότι θα μας τυπήσουν και θα μας συλλάβουν. Για ποιο λόγο? Ζούμε σε μια χούντα, έχουμε δημοκρατία. Ρωτάω τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Σιμίτη. Κύριε Σιμίτη, έχουμε δημοκρατία ή έχουμε χούντα? Τι εν πάση περιπτώσει συμβαίνει εδώ πέρα? Είμαστε δημοκρατικό έθνος και φιλελεύθερο έθνος που μπορούμε να εκφράσουμε ειρηνικά τις αντιδράσεις μας και τις γνώμες μας? Ή εν πάση περιπτώσει καταδυναστεύεται και καταστρατηγείται ακόμα και οι γνώμες μας και οι ιδέες μας? Χούντα έχουμε. Γι' αυτό και λέμε πολλές φορές στην συνέντευξή μας κάτω αυτή η χούντα του κυρίου Σιμίτη. Μάλιστα. Δώσε μια συνέντευξη. Δώσε μια συνέντευξη. Ο τρόπος πολίτης. Σας παρακαλώ τώρα. Αυτό πρέπει να το δηλώσουμε. Έχουν βάλει λαϊκούς πολίτες. Με πολιτικά. Όχι λαϊκούς, με πολιτικά. Έχουν βάλει πολίτες με πολιτικά, με μουσια, με δεν ξέρω και εγώ τι είναι αυτοί. Και απειλούν τις γυναίκες και τα παιδάκια ότι θα μαστιγώσουν, ότι θα έχουν ξύλα στις γωνίες μας, περιμένουν να μας ξυλοκοπήσουν. Αυτά εγώ δεν τα καταλάβαινα. Είναι πραγματικά αυτό, είναι τι εκπροσωπούν αυτά τα πράγματα. Ότι εξασκούν έμεση ψυχολογική βία κατά των πολιτών. Είναι έσχος και ντροπή τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αστυνομίας. Μην νομίζω ότι είμαστε βλάκες και ανεκέφαλοι. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι κάνουνε, ποιους υπηρετούν και εάν είναι πραγματικοί Έλληνες πολίτες και ορθόδοξοι ή όχι. Λοιπόν, εχθές είδατε ότι είχαν βάλει ανάμεσά μας με πολιτικά ασφαλίτες. Το είδατε και τους βγάλαμε έξω. Λοιπόν, είμαι σίγουρος, προσέξτε με, οι κάμερες παρακαλώ να παίρνουν. Είμαι σίγουρος ότι μας έχουν ετοιμάσει κάτι. Και ιδιαίτερα εδώ, ο διοικητής, ο κ. Παπαβασιλείου. Μας έχουν ετοιμάσει κάτι. Μας εξασκούν συνέχεια ψυχολογική βία, τα ΜΑΤ μας απειλούν, μας προφυλακίζουν, με απειλούν θα με συλλάβουν, έχουν απειλήσει πάρα πολύ κόσμο και δεν αποκλείεται να φέρουν ήδη και εδώ ο διοικητής του Συντάγματος, να φέρουν ήδη αναρχικούς, να τους πήρουν ανάμεσά μας για να κάνουν φασαρία και να επέμβουν μετά δίθεν για να χτυπήσουν τους αναρχικούς και να διαλύσουν την πορεία μας.
δεν αποκλείται το κατακέλο, αυτή τη στιγμή πριν ξεκινήσουμε την ειρηνική πορεία μας, ότι προσπαθούν συνέχεια να μας τυπήσουν και εξασκούν άμεση ψυχολογική βία. Εδώ τα παιδιά τρέμουν και φοβούνται. Όλα τα παιδιά. Λοιπόν, τα ξέρουν πολύ καλά τα σχέδιά σας, κύριε διοικητά, και τις εντολές που παίρνετε, και λυπούμεθα πάρα πολύ για άλλη μια ακόμα φορά που φοράτε αυτή την τετιμημένη ελληνική στολή. Λυπούμεθα πάρα πολύ. Και για εσάς και για άλλους. Βέβαια, υπάρχουν εξαιρέσεις. Όπως και σε εμάς και στον κλήρο υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν είναι σωστοί, έτσι και σε εσάς και κάποιοι που είναι σωστοί, έτσι και σε εσάς. Αλλά δυστυχώς, όλο και αποδεικνύεται κάθε μέρα ότι οι περισσότεροι που βρίσκονται μέσα στο σώμα της αστυνομίας εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Προσέξτε λοιπόν, προσέξτε αγαπητά μου αδέρφια, ποιοι είναι ανάμεσά σας. Μόλις ξαναδείτε κάποιους που δεν τους γνωρίζετε ή κάποια περίεργα άτομα, ελάτε να με ενημερώσετε αμέσως. Οι ακριανοί να έχουν αλυσίδες γύρω γύρω στην πορεία και να μην αφήνετε κανένα από τον δρόμο να μπει μέσα στην πορεία. Δεν θα αφήνετε κανένα μέσα από τον δρόμο να μπει μέσα στην πορεία. Μόλις δείτε κάποιον από τον δρόμο και μπει μέσα στην πορεία, ελάτε να με ενημερώσετε αμέσως. Πού σε ρε Σωτηριάδου, τι θα κάνουμε για να... Η ίδια η αστυνομία θα βγάλει ο κύριος να γίνει σε έξω. Δεν τον γνωρίζουν. Δεν τον γνωρίζουν οι κύριοι. Είναι από άλλο χωριό. Λοιπόν, προχωράμε σιγά σιγά και ειρηνικά. Κάντε το σταυρό σας και μη φοβάστε τίποτα. Ο Θεός είναι μαζί μας. Προχωράμε προς τα κάτω. Η Χούντα του Σύνδεσμου.
η Χούντα του Σιμίτη! Κάτω η Χούντα του Σιμίτη! Κάτω η Χούντα του Σιμίτη! Κάτω! Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία! Ελλάδα ζούμε την καταραμένη, είμαστε ενωμένοι! Σε γνωρίζω το μαζί μας, όταν είναι έκανε την ιδιό, πάρε πίσω.
και να διαλύσουμε την καταραμένη. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι τη ΣΕΚΕ να διαλύσουμε την καταραμένη. Αριστερά. ΣΕΚΕ σημαίνει Ελλάδα. ΣΕΚΕ σημαίνει Ελλάδα σκλαβωμένη. Τη ΣΕΚΕ να διαλύσουμε την καταραμένη. Ελλάδα σκλαβωμένη! Ο Χριστός ο Πατέρας!
ψήφισμα. Εδώ και τώρα. Δημοψήφισμα. Εδώ και τώρα. Δημοψήφισμα. Εδώ και τώρα. Δημοψήφισμα. Τι συμβαίνει, κύριε? Σας παρακαλώ. Είμαστε ήσυχοι και ειρηνικοί. Αφήστε μας να περάσουμε. Προχωράμε. Σας παρακαλούμε. Σας παρακαλώ, αφήστε μας. Ήσυχοι και ειρηνικοί πολίτες είμαστε. Σας παρακαλώ. Αφήστε μας. Σας παρακαλώ. Εδώ ελληνικέ λαέ. Ελληνικέ λαέ, εδώ δεν μας αφήνουν να περάσουμε. Τροπή, έσχος.
Ελλάδα σκλαβωμένη! Σέγγε, σημαίνει, Ελλάδα σκλαβωμένη! Σέγγε, σημαίνει, Ελλάδα σκλαβωμένη! Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Είσαι και θα διαλύσουμε την καταραμένη. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Είσαι και θα διαλύσουμε την καταραμένη. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Θέλουμε τη νέα ελληνική για την αντισυνταγματικότητα τη συνθήκη ΣΕΚΕ. Ειρηνική και ζητάμε να γίνει ενημέρωση του ελληνικού λαού για δημοψήφισμα εδώ και τώρα. Σταματήστε. Θέλετε τη ΣΕΚΕ! Thank you.
Θέλετε τη ΣΕΚΕ? Όχι! Θέλετε τη ΣΕΚΕ? Όχι! Θέλετε τη ΣΕΚΕ? Όχι! Εδώ και τώρα δημοψήφισμα! 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 Θέλετε τη ΣΕΚΕ? Όχι! Θέλετε τη ΣΕΚΕ? Όχι! Θέλετε τη ΣΕΚΕ? Όχι! Κάτω η Χούντα του Σιμπίτη! 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 Βλέπετε, βλέπετε πόσο δημοκρατικός και πόσο φιλελεύθερος είναι ο κύριος Πρωθυπουργός μας. Ο δρόμος λέει εδώ που αγορεύεται να περάσουμε πάνω, γιατί δεν είναι δημόσιος δρόμος, είναι του κυρίου Πρωθυπουργού. Κάνουμε ειρηνική διαμαρτυρία εδώ και 7 συνεχόμενες ημέρες έξω από την Βουλή. Και τα ΜΑΤ και η αστυνομία δεν μας αφήνουν οι ίσοι τους. Σε κάθε φύλλα μας μας ακολουθεί. Λέτε και είμαστε τρομοκράτες, λέτε και είμαστε αναρχικοί, λέτε και είμαστε κλιματίες. Αυτή είναι η ειρηνική αστυνομία και αυτή είναι η Χούντα του Σουμίτη, η Δημοκρατία του Σουμίτη. Έσχος! Αξίζουμε για μας, δεν αξίζεις ούτε να σε δούμε. Φεύγουμε γιατί δεν θέλουμε να σε δούμε. Πάμε όλοι. Κάτω η Χούντα του Σιμπίτη. Κάτω η Χούντα του Σιμπίτη. Κάτω η Χούντα του Σιμπίτη. Όχι στο φακέλωμα το ηλεκτρονικό. Όχι στο φακέλωμα το ηλεκτρονικό. Όχι στο φακέλωμα το ηλεκτρονικό. ΣΕΚΕ σημαίνει Ελλάδα σκλαβωμένη. ΣΕΚΕ σημαίνει Ελλάδα σκλαβωμένη. ΣΕΚΕ σημαίνει Ελλάδα σκλαβωμένη. ΣΕΚΕ σημαίνει Ελλάδα σκλαβωμένη. Θέλετε τη ΣΕΚΕ? Όχι! Θέλετε τη συνθήκη ΣΕΚΕ? Όχι! Θέλετε τη συνθήκη ΣΕΚΕ? Όχι! Εδώ και τώρα δημοψήφισμα! 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 Δήλωνε τα ΜΑΤ! Σε άοπλους πολίτες, στείλανε τα ΜΑΤ. 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 Σε άοπλους πολίτες. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία.
Είμαι υπερόνο κομμάτων. Για μένα δεν έχει σημασία ούτε το Πασόκ,
ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΚΚ, ούτε κανένα κόμμα. Για μένα έχει σημασία και αγωνίζομαι και όλοι εδώ που βρισκόμαστε για τον Χριστό μας και την Ελλάδα μας. Αυτή είναι η δημοκρατία του Σιμίτη. Αυτή είναι. Κάτω η Χούντα του Σιμίτη. Κάτω η Χούντα του Σιμίτη. Κάτω η Χούντα του Σιμίτη. Ακούστε με, σταματήστε. Καθίστε όλοι κάτω. Πήραμε το αλή να μας χτυπήσουμε. Καθίστε κάτω όλοι γρήγορα. Όλοι κάτω, καθίστε. Είναι αλήθεια, θα μας χτυπήσουνε. Πήραμε το αλή, καθίστε όλοι κάτω. Όλοι κάτω, καθίστε κάτω. Πήραμε το αλή να μας χτυπήσουνε. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, μας απειλούν συνέχεια όταν μας χτυπήσουνε. Αυτοί ορίστε τα μάτια, ορίστε πάτε παρακαλώ. Ορίστε, στρώμουνε τα μάτια. Σε όποιους πολίτες, στέλνουνε τα μάτ, 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 όλοι κάτω, στέλνουνε τα μάτ, σε όποιους πολίτες, στέλνουνε τα μάτ, σε όποιους πολίτες, παρακαλώ, παρακαλώ. Ορίστε, παρακαλώ οι κάμερες, σε μένα παρακαλώ. Παρακαλώ, εδώ οι κάμερες. Βλέπετε, ορίστε, γύρω γύρω, όλοι οι αστυνομικοί δύναμη. Σε 200 άτομα γυναικόπαιδα με παιδιά, ορίστε τα παιδιά, παρακαλώ, πάτε οι κάμερες εδώ. Εδώ οι κάμερες, παρακαλώ. Εδώ, ορίστε παιδιά, γυναικόπαιδα, ορίστε, ορίστε. Σε άλλους πολίτες. Τα ΜΑΤ και η αστυνομία δεν πάει να συλλάβει τους τρομοκράτες, τους αναρχικούς, τους εκκλεβατίες, κυνηγάει φιλίστικους και ελληνικούς πολίτες. Γυναικόπαιδα, κυνηγάει. Και μάλιστα συνέχεια. Μας απειλούν, το έχουμε τονίσει καθημερινά. Εδώ είναι όλοι, μας απειλούν παιδιά. Μας παρακαλώ κάποιον να απειλήσει, ήρθε και μου το είπε. Πού είναι ο Γιάννης ή ο Βαγγέλης, πού είναι, παρακαλώ. Είναι πολλές οι απειλές που δεχόμεθα καθημερινά. Εκτός από αυτό, μας εξασκούν συνέχεια έμεση ψυχολογική και τρομοκρατική βία στα παιδιά, στους μεγάλους, που βλέπουν συνέχεια τα ΜΑΤ και την αστυνομία και φοβούνται να φτούν και να διαδηλώσουν αυτή την ειρηνική και φιλήσχη διαμαρτυρία μας. Τροπή και έσχος, όλοι μας την παιδιά. Έσχος! Τροπή σας! Θαυμάστε δημοκρατία. Ζούμε στην Ελλάδα, υποτίθεται, σε δημοκρατική, φιλελεύθερη χώρα. Ορίστε, η δημοκρατία του Σιμίτη. Η δημοκρατία του Σιμίτη. Ορίστε, γύρω-γύρω, περικυκλωμένη από αστυνομική δύναμη και μας. Ορίστε, τα παιδιά της Ελλάδος μας. Αντί να πάνε να συλλάβουν τους τρομοκράτες και τους αναρχικούς, συλλαμβάνουν και χτυπούν όπους πολίτες, γυναικόπαιδα, κληρικούς και μοναχούς. Τροπή σας και έσχος σας. Τροπή σας. Ah!
και φωτιστούν λιγάκι και πήγαν δαιμόνια από πάνω τους. Μήπως πήγε και ένα δαιμόνιο. Αδερφοί, εδώ δεν πειράζει, καθίσουμε. Διευκόλων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς αμή. Δόξα σοι Χριστέ, ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνι, παράντι το πνεύμα της ανηφίας. Ο Πανταχού παρέμπτε πάντα πληρών, ο Θησαυρός των αγαθών της ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας φυτάς ημών. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε μαρτίες ημών, Δέσποτας ηχώρισαν σαν ομοίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και αείες της ασθενείας ημών ένεκην του ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτου βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφης ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι να έγκυσαι μας εις πειρασμό, αλλά ρίσαι εμάς από όντου τον ιερού. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. 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 Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσκέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσκέσουμε Χριστό τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσκέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιός ή κατά πλήρης εκτιμός εξάρρυψον το νόημά μου. Επιπλήον πλήρων από τους ανομίμων πιθενά. Εδώ. Θέλω να στην πίστη, την πίστη μας κιόλας. Δεν περάζει. Κύριε Δικητά, θα μας χτυπήσετε, τι θα κάνετε, να ξέρουμε. Κύριε Δικητά, θα μας χτυπήσετε τελικά, για να ξέρουμε. Εδώ, κύριε Δικητά, τελικά να ξέρουμε τι θα κάνετε, θα μας χτυπήσετε, θα μας χτυπήσετε. Θα μας αφήσετε να φύγουμε, θα μας αφήσετε να φύγουμε ή θα μας αφήσετε να φύγουμε. Όχι στο φακέλωμα το ηλεκτρονικό. 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 Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Στείλανε τα ΜΑΤ σε άοπλους πολίτες. 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 Στείλανε τα ΜΑΤ σε γυναικόπαιδα. 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 Στείλανε τα ΜΑΤ σε
καθίστε. Οι νικητές εδώ, καμαρώστε τους. Καμαρώστε τους. Αυτοί δεν μας αφήνουν να φύγουμε. Εμείς δεν έχουμε να είστε κλείσουμε την κοινωνία. Δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Μας αφήνετε να φύγουμε. Λοιπόν, μπορούμε να φύγουμε επιτέλους. Μπορούμε να φύγουμε. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Όχι στο φακέλωμα το ηλεκτρονικό. Όχι στο φακέλωμα. Και τώρα, δημοψήφισμα. Εδώ και τώρα, δημοψήφισμα. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού. Απολύε την ειρήνη. Καθίστε, ησυχάστε και ηρεμήστε και ας αφήσω τους κύριους αυτούς να ηρεμήσουν και αυτοί λίγοι, γιατί πολλά πάθανε πάλι σήμερα. Ένα θερμό χειροκρότημα σε όλους εσάς. Άξιος! Σε όλους εσάς. Άξιος! Άξιος! Η αξιοσύνη και το μπράβο και τα συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους εσάς, ειλικρινά το λέω, σε όλους εσάς που έχετε την πίστη μέσα σας, την φλόγα, την δύναμη της πίστεως και την αγάπη του Χριστού και έρχεστε αψηφώντας καθημερινά, αψηφώντας όλοι εσείς, καθημερινά την κούραση, το κάψωνα του θέρους, μισό κυρίως, το μισό το μεγάλο, θα τον πάρετε και θα τον πάρουμε όλοι μας από τον μισθαπολότη κύριό μας, ο οποίος εάν δίνει μισθό για ένα ποτήρι κρύο νερό που παίρνουμε και το προδίνουμε σε κάποιον, σκεφτείτε πόσο πολύ περισσότερο δίνουνε, θα δώσει ο κύριος μισθό σε εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται για τα ιδεώδη της πίστης και της πατρίδας μας. Ορίστε, θαυμάστε τα παιδιά. Θαυμάστε, έσως, 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 πήρανε τα μας, σε όπους πολίτες. Βλέπετε αδελφοί μου, προσέξτε να δείτε, να αρχίσουμε να συναισθανόμαστε κάποια πράγματα. Βλέπετε ότι δεν υπολογίζουν τίποτα αυτοί οι κύριοι. Ούτε κράτος, ούτε σύνταγμα υπολογίζουν, ούτε τίποτα. Ούτε ιερό, ούτε όσιο, ούτε το ράσο σέβονται, βρίζουν, απειλούν, χτυπάνε. Θυμάστε τι μου κάνανε στις 9 του Ιουνίου. Που με βρίσανε, φάτε και τον τρογόπαπα, με βρίσανε με λέξεις άσχημες, δεν μπορώ, δεν μου αρμόζει να τις πω. Αυτές που συνηθίζονται, από ξεκινάει από μη και από πού. Μου πετάξανε μετά απάνω μου την βόμβα στο πρόσωπο, στον κρόταφο εδώ. Όχι στον αέρα, ησυχία σας παρακαλώ. Όχι στον αέρα, ούτε κάτω στα πόδια, εδώ στον κρόταφο, υπάρχει το βίντεο ντοκουμέντο. Όποιος το θέλει, το έχω δείξει επανειλημμένως από όλες τις τηλεοράσεις και από τι είναι τώρα. Σήμερα το ξανάδειξα πάλι. Το είδατε? Δυο φορές. Ορίστε. Δυο φορές. Φαινόταν καθαρά ότι με έγραφε πίσω στον κρόταφο. Ναι. Υπάρχει ντοκουμέντο βίντεο. Θα σας είπα, έχουμε καταθέσει μήνυση στον πρόεδρο της Βουλής για τις απειλές του και στα μάτια που με χτύπησαν. Και στους ασφαλίτες που είχαν έρθει στο Λαϊκό Νοσοκομείο και εκβίαζαν τους γιατρούς με το ζόρι ενώ ήμουν ανέτοιτος να με δώσουν. Και ευτυχώς που οι γιατροί είχαν λίγο φόβο από μέσα τους και λίγο συνείδηση του καθήκοντά τους και δεν με δίνανε.
παρόλες τις πιέσεις της ασφαλείας. Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο οι κύριοι αυτοί. Αψηφούν τα πάντα, δεν υπολογίζονται σύνταγμα, ούτε ελευθερίες, ούτε δικαιώματα, ούτε τίποτα. Ερωτάμε για άλλη μία ακόμα πρώτη φορά. Τι τους κάνουμε, τι τους κάνουμε. Γιατί παίρνουν τα μάτια, έχουμε όπλα ρε παιδιά. Έχουμε σπαθιά, έχουμε χειροποφίδες. Τι έχουμε και κάθε μέρα μας στέλνουν 10 δημιουργίες μάτια. Τι έχουμε. Ακριβώς, ακριβώς, αυτό είναι. Φοβούνται το σταυρό μας. Φοβούνται για αυτό το οποίο αγωνιζόμαστε. Που αγωνιζόμαστε για τον Χριστό μας, για το σταυρό μας και για την πατρίδα μας. Αυτοί κύριοι είναι όλοι πουλημένοι εκεί μέσα, οι περισσότεροι υπάρχουν και εξαιρέσεις πάντοτε, το τονίζουμε. Οι περισσότεροι κύριοι πέρα μέσα δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο, είναι ανθέληνες, είναι αντίχριστοι, δεν πιστεύουν καν στον Θεό και στον Χριστό και απόδειξη. Απόδειξη. Δεν έχουν μέσα στην εικόνα του Χριστού στο κοινοβούλιο. Μέσα στην Βουλή που συνεδριάζουν, υποτίθεται στο όνομα του Χριστού και στο νόμο του συντάγματός μας, δεν έχουν μέσα την εικόνα του Χριστού. Και υποτίθεται ότι είμαστε ορθόδοξος ελληνικός λαός. Υποτίθεται ότι το 98% του ελληνικού κράτους είναι ορθόδοξοι και υποτίθεται το σύνταγμά μας, υποτίθεται όλα αυτά, με το που το ανοίγει την πρώτη σελίδα, διαβάζεις πάνω-πάνω. Κορονίδα του συντάγματός μας, εις το όνομα της Ομοουσίου και Αγίας και Ζωοποιού Τριάδος. Και ούτε Τριάδα, Αγία Τριάδα υπάρχει μέσα, ούτε Χριστός υπάρχει μέσα, ούτε τίποτα. Και είναι φυσικό να μην υπάρχουν, γιατί δεν πιστεύουν οι άνθρωποι. Είναι δεδομένο, δεν το ξέρω, δεν ακριβάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, να τα βλέπετε λοιπόν αυτά, να παραδειγματίζεστε, να τα λέτε και στους φίλους σας, στους συγγενείς σας, να βλέπετε που ζούμε. Ότι δεν ζούμε πλέον, ξεχάστε το, πάει η δημοκρατία μας. Βλέπετε τώρα, προσέξτε εδώ τώρα, βλέπετε. Τώρα που υποτίθεται ότι είμαστε ακόμα δημοκρατική και ελεύθερη χώρα και βλέπετε τι μας κάνουνε, βλέπετε τι τραβάμε και τι μας κάνουνε. Σκεφτείτε σε λίγα χρόνια που θα πραγματοποιηθεί το ηλεκτρονικό φακέλωμα και το σφράγισμα, σκεφτείτε τι έχουμε να τραβήξουμε, τι έχουμε. Που τώρα, που είμαστε ακόμα ελεύθεροι, που είμαστε ακόμα μια χώρα δημοκρατική και μας ταλαιπωρούν και μας απειλούν και μας προφυλακίζουν και μας κάνουν χίλια πράγματα, μας σκεπάνε κλπ. Σκεφτείτε τι έχουμε να τραβήξουμε σε λίγο που όλη η εξουσία θα είναι στα χέρια τους. Που θα μας έχουν φακελώσει όλους, μηδενός εξαιρουμένου, σκεφτείτε τι έχουν να μας κάνουν. Το πρωί σας είχα δείξει το έντυπο. Και στην τηλεόραση το έδειξε σήμερα στην εκπομπή μου. Το έντυπο που μιλάει για το σφράγισμα των ζώων. Ένα μικροτσίπ το οποίο τοποθετείται, λέει, ανώδυνα, ασφαλή, γρήγορα και με ένα μόνο. Αυτό λοιπόν το σφράγισμα, το μικροτσίπ, τίθεται ανώδυνα κάτω από το δέρμα το ζώο, από το δέρμα το ζώο και γίνεται το φακέλωμα το ηλεκτρονικό. Και λέει όπου και να πάει το ζώο αυτό θα μπορούν να το βρίσκουν. Και το κάθε ζώο λέει θα έχει ένα μοναδικό αριθμό σε όλο τον κόσμο. Αφού το κάνουν στο ζώο, νομίζω θα αρχίσουν να το κάνουν και σε εμάς. Λοιπόν, προσευχή, ο αγώνας συνεχίζεται, μαζί μας είναι ο Θεός, η Παναγία μας, ο Άγιος Κοσμάς και όλοι οι Άγιοι της πίστεώς μας και όλοι οι πρόγονοι, οι ένδοξοι πρόγονοι μας που πολέμησαν και πέθαναν για τον Χριστό, την πίστη, την Αγία και τη Πατρίδα στην ελευθερία και πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι η νίκη είναι δική μας και είναι βεβαία. Η νίκη είναι δική μας, σας το λέω. Και όπως ο Παλοκοτρώνης είχε πει, θυμάστε, ο Θεός έβαλε την υπογραφή του και δεν την παίρνει πίσω. Λοιπόν, σας λέω και εγώ τώρα, αυτός, όπως θέλετε, ο ταπεινός, ο παλαβός, ό,τι θέλετε, πείτε με ψευδό το καλό γερος, ό,τι θέλετε, δεν ενδιαφέρει. Σας λέω και εγώ ότι η νίκη είναι βεβαία. Ότι ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για να νικήσουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο τη μάχη και να την πάρει πίσω. Και θα το δείτε όλοι το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, εύχομαι ο Θεός η Παναγία να ευλογεί και να χαριτώνει όλους σας. Για άλλη μια φορά,
Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους της Συναλιστικής Επιτροπής και ο αγώνας συνεχίζεται. Ενημερώσω όλους τους φίλους, όλους τους αδελφούς και να έρχονται εδώ πέρα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, εμείς πάντοτε είμαστε εδώ. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ και όσοι θέλετε μπορείτε να παραμείνετε να τα πούμε λίγο. Να κάνουμε το διευχό. Διευχώ τον Αγίο Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Γιατί ανοίξετε τον ένα και τρέχουμε εδώ πέρα και γίνανε μόσχεμα. Ποιος σας τη φύλακα στα άκρη. Ορίστε. Τι ήτανε, τι. Δεν γνωρίζετε, να, τα νερά τρέχουν, ορίστε. Ποιος το έκανε αυτό, δεν υπάρχει κανείς που το έκανε, μόνο του έγινε. Α, βλάβη είναι, βλάβη, εγκεφαλική βλάβη ή κάποια άλλη βλάβη. Είναι βλάβη παιδιά, έτσι τυχαία έγινε μια βλάβη εδώ, μίστερα, από πάνω μας ακριβώς έγινε βλάβη και τρέχει νερό εδώ. Έγινε βλάβη. Τροπή σας. Ο ένα τέταρτο δεν έτρεχε. Έχετε κάποιο νόρτιο δώσει. Αυτήν ακόλπα πέφτετε. Ντροπή σας. Ντροπή. Ντροπή γιατί κάποτε μας τους είχατε χριστιανοί. Ντροπή σας. Δεν μας φρέξετε τα παιδιά μας. Ντροπή σας. Κρίμα αυτά γαλόγια θα. Ντροπή σας. Συνέχεια τρέχει. Αφήνετε τους αναρχικούς και τα χέρια όλα. Και στους χριστιανούς τους κάνετε τέτοια κόλπα. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Μαζέψτε, μαζέψτε όλα τα λόγια από εδώ παιδιά. Μαζέψτε από εκεί και φέρτε εδώ σπέρα καλό. Γιατί εδώ πραγματικά είναι αλήθες οι άνθρωποι. Μαζέψτε και φέρτε από εκεί. Μαζέψτε. Και βάλτε εκεί καυτό να ρουφάνε τα νερά. Τώρα τα ρούχα. Βασιλιά, ελάτε να σας συγχαρούμε, ελάτε να σας συγχαρούμε. Ντροπή σας! Ντροπή σας!